Αλέρτ στην πολιτική, δεύτερο μέρος, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον στρατηγό, τον Λάμπρο, τον Τζούμι. Στρατηγέ, καλημέρα. Γεια σας, να είστε καλά. Στρατηγέ, έχουμε ανοιχτά μέτωπα πλέον παντού. Έχουμε την αντεπίθεση των Ουκρανών. Έχουμε την επίθεση του Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία σε αρμένικο έδαφος πλέον. Έχουμε την, ας το πούμε, την άτυπη μεν σύσκεψη, αλλά στην ουσία όλοι οι υπουργοί εξωτερικών, πλην του Λαυρόφ, του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, πήγαν στην Αρμενία και πήγε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, παρότι δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη συνθήκη. Και μάλιστα έκανε και θερμές δηλώσεις υπέρ της Αρμενίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αλληλοσυνδέονται αυτά τα γεγονότα? Να περιμένουμε και άλλα μέτωπα? Αυτό που μας ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση δικιά μας, είναι το μέτωπο με την Τουρκία. Σωστά. Προφανώς όλα αυτά τα οποία αναφέρετε δημιουργούν μια αστάθεια στην περιοχή. Αναφορικά τώρα με την ουκρανική αντεπίθεση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη, νομίζω, για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Εξάλλου αυτό δήλωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας. Και για την ώρα, αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως Ευρώπη είναι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Αυτό τουλάχιστον αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει τώρα μία αστάθεια στην περιοχή της Αρμενίας, στα σύνορα Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Δεν είναι κάτι το καινούριο, όπως γνωρίζετε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η Αρμενία ζήτησε την παρέμβαση της Ρωσίας. Μέσω της ενεργοποίησης του άρθρου 4 του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, που πρακτικά ζήτησε στρατιωτική συνδρομή από τη Ρωσία. Δεν ζήτησε από το Κυργιστάν, ναι, και τον Τατζικιστάν. Ναι. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια κατάσταση ομαλής, μια ομαλή κατάσταση. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι στην περίπτωση της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν θα βρεθεί λύση και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πώς βλέπετε την κλιμάκωση των απειλών που πλέον έχουμε να κάνουμε με ευθείες απειλές εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας, της εθνικής μας κυριαρχίας? Ναι, όλα αυτά, νομίζω, τα οποία καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε μέσω των απειλών από Τούρκους αξιωματούχους με επικεφαλής τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντοάν, είναι τα πρόδρομα σημάδια μιας κρίσης η οποία κάποια στιγμή θα κορυφωθεί. Θα εκδηλωθεί, και δεν γίνονται αυτά για εσωτερικούς λόγους και μόνον. Είναι ένας παράγον αυτός ότι γίνονται για τις τουρκικές εκλογές, που εκεί ο Ερντοάν, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έχει πρόβλημα και μέσω των απειλών αυτών απευθύνεται σε ένα εθνικιστικό ακροατήριο. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε και επί του πεδίου. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε 110 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, είχαμε μπλοκές, είχαμε υπερπτήσεις κλπ. Μέχρι σήμερα, αυτή τη χρονιά, είχαμε 6.000 παραβιάσεις. Ασύλληπτος, δηλαδή, αριθμός. Πραγματικά, δηλαδή, τέτοιο νούμερο δεν έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά από ό,τι θυμάμαι, το 2013, ας πούμε, είχαμε 600 παραβιάσεις όλο το χρόνο. Και τώρα είχαμε 6.000. Αντιλαμβάνεστε πόσο έχει κλιμακωθεί, ας πούμε, η κατάσταση. Και το επικίνδυνο αφορά τις εμπλοκές και τις υπερπτήσεις, βασικά, γιατί οι υπερπτήσεις δείχνουν ότι εκεί γίνεται σαφής παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά. Αλλά οι εμπλοκές, η εμπλοκή είναι η τελευταία φάση της αναχέτησης, η οποία, λόγω των υψηλών ταχυτήτων και των ελιγμών που πραγματοποιούνται, έχει και μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος. Δεν ξέρω αν το επιδιώκει αυτό η Τουρκία, διότι έχει αναπτύξει και ένα αφήγημα, όπως βλέπουμε, ότι βρίσκεται σε φάση αυτοάμυνας, ότι η Ελλάδα την αδικεί, ότι η Ελλάδα της δημιουργεί προβλήματα. Συνεπώς, λοιπόν, να της δοθεί ένα έναυσμα, προκειμένου να πάμε σε μια κρίση ελεγχόμενη, αυτό θέλει η Τουρκία, και κάτω από την πίεση του διεθνούς παράγοντα να μας πούν βρείτε και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά η αναφορά προχθές του Πρωθυπουργού στον Ταϊλί Κιαγιόκ του Ερντοάν, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να περιλαμβάνει και όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Δηλαδή, οι υπερπτήσεις δεν είναι τα ηλίκια. Και η παραβιάση του εθνικού εναερίου χώρου.
Πολύ σωστό. Εγώ μένω στρατηγέ. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, σας διακόπτω, θα έχετε ευθύς αμέσως στο λόγο, αλλά πρέπει να το να εστιάσουμε εκεί. Είπατε ότι αυτά ο Ερντογάν δεν τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση, όπως ισχυρίζονται κάποιοι στην Ελλάδα και είναι η μόνιμη επόδοση. Ότι αφήστε τον, δεν πειράζει, τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Εδώ πλέον έχουμε ευθεία απειλή και την περιγράψατε γλαφυρά και ξεκάθαρα. Το ερώτημά μου είναι, πώς μπορούμε να λέμε τα ηλίκια γιοκ όταν δεν ζητάμε κυρώσεις, από την άλλη εξοπλιζόμαστε, αλλά αφήνουμε ακόμα και τα μη επανδρομένα να πετούν πάνω από κατοικημένα νησιά, χωρίς να τα ρίχνουμε. Ναι, εάν τελικά πιστέψουμε αυτό το οποίο αναφέρατε, το οποίο δεν είναι άποψη δικιά σας, αλλά την αναφέρατε ότι υπάρχει μια άποψη ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, νομίζω ότι οδηγούμαστε σε έναν αυτοκαταστροφικό εφησυχασμό. Δηλαδή, στον ουθοκαμιλίζουμε, βάζουμε το κεφάλι στην άμμο και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος από την απέναντι πλευρά. Τα μη επανδρομένα αεροχήματα που έχει γίνει καθημερινή πλέον η χρήση τους, τα χρησιμοποιεί η Τουρκία γιατί έχουν μηδενικό κόστος στη χρησιμοποίησή τους και δεν υπάρχει και προσωπικό πάνω, συνεπώς λοιπόν δεν υπάρχει και ο κίνδυνος από μια κατάρρυψη. Αλλά δεν έχουμε βρει την αποφασιστικότητα, θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν έχουμε βρει την αποφασιστικότητα να καταρρύψουμε έστω ένα μη επανδρομένο αερόχημα, το οποίο νομίζω θα ήταν το μήνυμα προς την Τουρκία ότι εδώ είναι τα όρια σας. Και δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορούσε να μας πει και κάτι εάν έπεφτε ένα μη επανδρομένο αερόχημα μέσα σε ένα χώρο ελληνικής επικράτειας, διότι κάνουν υπερπτήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ένα ρωσικό αεροσκάφος μπήκε για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο της και το κατέριψε. Αυτή λοιπόν η υποχωρητικότητα η οποία υπάρχει από την πλευρά της ελληνικής πλευράς και δεν είναι τωρινή, είναι διαχρονική, μας έχει φέρει σε αυτό το πράγμα. Η Τουρκία αποθρασύνεται γιατί ξέρετε δεν έχει κανένα κόστος όλο αυτό. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς κόστος. Στρατηγέ, αυτό που διάβασα και υπήρξε και αντίδραση μάλιστα από την ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι για το μη επανδρομένο εμείς σηκώσαμε αεροσκάφος για να το αναχαιτήσουμε. Αυτό που σας αντιλαμβάνεστε έχει και μια οικονομική ανισορροπία, διότι τα μη επανδρομένα αεροχήματα μπορεί να παραμείνουν στον αέρα 24 ώρες. Δεν μπορεί να έχει 24 ώρες επάνω αεροσκάφη. Τι αναχαιτίζουμε, δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε με την αναχαίτιση. Δηλαδή το φωτογραφίζουμε και στέλνουμε μετά την αναφορά στο ΝΑΤΟ και του λέμε να ένα μη επανδρομένο αερόχημα μας παραβίασε στον εθνικό εναέριο χώρο και μπήκε μέσα και κάνει υπερπτήσεις. Έχει γίνει πλέον μια καθημερινότητα που νομίζω ότι αυτό, τουλάχιστον στους ξένους που το ακούνε, φαίνεται ότι είναι μια αποδεκτή πρακτική από την πλευρά μας. Όταν ακούνε δηλαδή ότι κάθε μέρα έχεις τόσες παραβιάσεις, 110 παραβιάσεις και υπερπτήσεις και το μόνο που κάνουμε είναι να στέλνουμε αναφορές, όπως αντιλαμβάνεσαι το θεωρούν ότι είναι κάτι το αποδεκτό και συνεπώς αυτό όλο εξελίσσεται σε εξαιρετικά επικίνδυνο για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία δεν τα κάνει τυχαία αυτά. Τα κάνει γιατί θέλει να αποδομήσει ένα καθεστώς, να φανεί ότι εκεί είναι ένα αμφισβητούμενο καθεστώς. Καλά, αμφισβητεί το καθεστώς από τα 6 στα 10, αλλά προχωράει παρακάτω και λέει ότι κάποια νησιά από τα οποία εγώ πετάω από πάνω είναι ακαθορίστου κυριότητος. Αυτά δηλαδή που έχει εντάξει μέσα στις γκρίζες ζώνες. Μάλιστα. Οπότε, στρατηγέ, εσείς, αν πάρουμε και ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα προς επίρρωση των όσων είπατε, ότι η τουρκική αντιπολίτευση όχι μόνο δεν προσπαθεί να συγκρατήσει τον Ερντογάν, αλλά τον προκαλεί κιόλας και του λέει, αφού είναι δικά μας τα νησιά, τράβα πάρτα, ότι θα καταλήξουμε εν τέλει σε επεισόδιο. Αυτό που αναφέρατε τώρα είναι επίσης ένα επικίνδυνο στοιχείο. Δηλαδή ότι έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τόνοι και από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση στην Τουρκία, που δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει δηλαδή να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Φανταστείτε τώρα να βρεθεί κάποιος, ακόμη και αν αλλάξει ο Ερντογάν, που το θεωρώ δηλαδή ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι του. Και γι' αυτό μιλήσαμε ότι ενδεχομένως μπορεί να πάμε σε μια κρίση, διότι διακυβεύεται η ζωή του Ερντογάν πλέον. Δεν διακυβεύεται μόνο η πολιτική του επιβίωση. Αλλά ακόμη και αν αλλάξει και να έρθει κάποιος από τους δύο δημάρχους ενδεχομένως τον Μανσούρ Γιαβάς της Άγκυρας ή τον Εκρέμι Μάμογλου της πόλης, οι οποίοι είναι επικρατέστεροι, ποιος θα τολμήσει, ας πούμε, να αποσύρει το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, θα τον χαρακτηρίσουν ως προδότη. Ακριβώς. Ποιος θα πει ότι εγώ εγκαταλείπω τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, που η ίδια η αντιπολίτευση, ο Κιλιτζάρογλου, λέει ότι υπάρχουν νησιά τα οποία κατέχει η Ελλάδα.
Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο, έχει κλιμακωθεί τόσο πολύ η όλη η ιστορία με τις ελληνοτουρκικές διαφορές, που θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα εκτονωθεί, αλλά θα εκτονωθεί ενδεχομένως μέσα από μια κρίση, την οποία η Τουρκία τη θέλει να είναι ελεγχόμενη, να μην πάμε δηλαδή σε στρατιωτική σύγκρουση, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην Τουρκία, ένα αποτέλεσμα μη αναμενόμενο, και ξέρει η Τουρκία ότι εδώ δεν έχει να αντιμετωπίσει έναν στρατιό ατάκτων, έναν στρατιό κατσαπιάδων, αλλά έχει να αντιμετωπίσει έναν τακτικό στρατό. Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ποιότητα, ηθικό, και δεν υστερούμε κάτι. Συνεπώς λοιπόν θέλει μια ελεγχόμενη κρίση. Αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να τονίζουμε παντού, στην Τουρκία, σε εχθρούς, φίλους, συμμάχους, ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε ακόμη και σε πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία για να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Μόνο τότε θα καταλάβουν και θα αντιδράσουν. Όπως έγινε το 87, που φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου, όταν η Τουρκία είχε βγάλει το σεισμίκ έξω, τους είπαμε ότι θα γίνει πόλεμος, παρενέβησαν οι Αμερικάνοι κλπ. Και σταμάτησε. Και ο Λόρδος Κάρινγκτον τότε. Ο Λόρδος Κάρινγκτον πραγματικά πανικόβλητος. Ακριβώς. Μακάρι να επαναλάβουμε τα ίδια για να γλιτώσουμε τον πόλεμο, αλλά να βάλουμε και τους Τούρκους στη θέση τους. Λοιπόν, βέβαια, μετά το 87, να πούμε και γιατί η ιστορική αλήθεια. Ένα λόγο μόνο. Πήγε ο Αντρέας στο Νταβός την επόμενη χρονιά και θυμάστε ότι γύρισε με το Μέα Κούλπα. Μέα Κούλπα. Συμφώνησε με τον Οζάλ να μην γίνονται έρευνες στο ίδιο. Έχισε την καρδάρα με τον Γάλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στρατηγό. Για άλλη μια φορά μας είπε σκληρές αλήθειες, αλλά αλήθειες. Και καλύτερα να γνωρίζεις την αλήθεια παρά να ξυπνήσεις ένα βράδυ με ανοιχτό το στόμα και να λες δεν κατάλαβα. Νόμιζα πως ο Ερντογκάν τα λέει για εσωτερική κατανάλωση. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα, αλλά είδατε για άλλη μια φορά ότι αξίζει τον κόπο. Αύριο πάλι μαζί.